είναι θέμα μόνο οικονομικό, είναι θέμα πια και μείζον πολιτικό. Θα καλησπερίσω λοιπόν τους δύο προσκεκλημένους μας, νομίζω πολύ ειδικούς για να συζητήσουμε. Από την μια είναι ο κύριος Καραβίτης. Ο κύριος Καραβίτης είναι σύμβουλος του κύριου Στουρνάρα. Πολλοί του αποδίδουν τη συγγραφή αυτού του νόμου για τα ακίνητα. Άλλοι πάλι σίγουρα τη γνώση και την εποπτεία. Ο ίδιος ξέρει μόνο. Και από την άλλη πλευρά τον συναδελφό μου, τον Θανάση Μαυρίδη, από το Κεφάλαιο και το Capital.gr, να συζητήσουμε οι τρεις μας για αυτά που τώρα έχουν διαμορφωθεί. Κύριε Καραβίτη, είναι αλήθεια ότι όσο ψάχνουμε αυτό το νομοσχέδιο που έχει δοθεί προς διαβούλευση, βρίσκουμε πολλά σημεία που είναι εξόφθαλμα. Γιατί έγινε τόσο πρόχειρα? Μας ακούτε, κύριε Καραβίτη? Έχω την εντύπωση ότι κάποιο... Ναι, τώρα σ' ακούω. Μας ακούτε τώρα? Σ' ακούω. Ωραία, βάζω λοιπόν το πρώτο θέμα, κύριε Καραβίτη. Ψάχνοντας, έλεγα, το νομοσχέδιο, βλέπει κανείς εξόφθαλμες αδικίες. Τα οικόπεδα, το ένα δίπλα στο άλλο, αν είναι άχτιστο, πιο πολλά πληρώνεις αφόρο από το δίπλα που είναι χτισμένο και με σπίτι κλπ. Γιατί έγινε τόσο βιαστικά και παρήγαγε τόσες αδικίες αυτός ο νόμος? Καταρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε ότι έχει αυτό το νομοσχέδιο πολλές αδικίες και τόσες αδικίες και εξόφθαλμες αδικίες. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα βάζει κάποιος συγκεκριμένα και ένα προς ένα. Μην ξεχνάτε ότι ένας φόρος αφορά όλους τους πολίτες και έτσι όπως το λέτε ακούγεται σαν να υπάρχουν 5,5 εκατομμύρια αδικίες. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως, σίγουρα ένας τέτοιος νόμος είναι κάτι το μεγάλο το οποίο γίνεται. Βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης. Αυτή είναι η σημασία της διαβούλευσης. Να δει κάποιος αν χρειάζεται κάτι να διορθωθεί, πώς να διορθωθεί. Διότι αυτό είναι σωστό και το επιτάσσει, νόμος... το επιτάσσει η δημοκρατία μας, έτσι είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά λέω, για παράδειγμα, επειδή το ξέρετε καλά, αυτό αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει πολλά λεφτά και δεν έχουν άλλα να πληρώσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σηκώσαμε 1,5 δις από τις τράπεζες τον προηγούμενο ένα μήνα και κάτι, τις προηγούμενες 40 μέρες, για να πληρώσουμε φόρους. Αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα 50% αυτό το διάστημα, αλλά για να πληρωθούν αυτοί οι φόροι σηκώθηκαν λεφτά από τις καταθέσεις. Άρα στην ουσία είναι ο φαύλος κύκλος που τον ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Το ερώτημα λοιπόν σωστά είναι... Σωστά το λέτε, είναι... Το ερώτημα είναι, κύριε Καραβίτη, επειδή ακριβώς ο κόσμος αυτός δεν έχει να πληρώσει, πώς φτάνεις, ας πούμε, να έχεις ένα νομοσχέδιο έστω προς διαβούλευση που να σου λέει 3.000 φόρος σε ένα οικόπεδο άχτιστο και στο ακριβώς διπλανό του, το οποίο έχει και σπίτι και είναι ίδιο οικόπεδο, 1.500 ευρώ φόρος? Τώρα μιλάτε προφανώς, εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση, για μία και μόνο περίπτωση. Όχι, είναι γενικευμένο παράδειγμα, το δείξαμε και πριν αναλυτικά. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ίσως θα πρέπει κάποιος να το να ξαναδεί τεχνικά. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει. Γίνεται, δεν υπάρχει, κύριε Καραβίτη, να ζητήσουμε συγγνώμη. Αν υπάρχει όμως τέτοιο πρόβλημα, εσείς θα ζητήσετε συγγνώμη. Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμη. Όλοι. Είναι δίκαιος ο νόμος, κύριε Καραβίτη. Δηλαδή, η αριθμή είναι αριθμή. Κύριε Καραβίτη, ο νόμος είναι δίκαιος. Δηλαδή, εσείς βλέπετε αύριο το πρωί ένα πολίτη στα μάτια. Και σας ρωτάει. Εντάξει τώρα. Ρωτήσατε κάτι, να σας απαντήσω. Εσείς, κύριε Καραβίτη, λέτε το εντάξει έτσι. Έξω είναι κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται τίποτα άλλο από το πώς θα πληρώσει τους δικούς φόρους. Εντάξει, λέω, με ρωτήσατε μία ερώτηση. Δεν άφησατε καν να την ολοκληρώσω, κύριε Καραβίτη. Τέλος πάντων. Απαντήστε, κύριε Καραβίτη, απαντήστε. Ωραία. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δίκαιος από τη φορολογία που υπήρχε πριν. Διότι με το ΕΕΤΑ, με το χαράτσι, υπήρχαν συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που σήκωναν όλο το βάρος. Αυτός ο φόρος, τουλάχιστον αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να μοιράσει αυτό το βάρος σε περισσότερους. Δηλαδή σε εκείνους που δεν πληρώνανε
πριν καθόλου φόρο ή που πλήρωναν ελάχιστο φόρο, ούτως ώστε πρέπει να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στον απότερο σκοπό. Ποιος είναι ο απότερος σκοπός, εάν το δέχεται κάποιος, να σπάσει αυτός ο φαύλος δημοσιονομικός κύκλος, να σταθεροποιηθεί η οικονομία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε άμυνες και να βγει η χώρα μας στις αγορές, για να έχουμε ρευστότητα και να αρχίσει να παίρνει. Κύριε Καραβίτη, ένα λεπτό και να κάνω το ερώτημα πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησες. Αυτό που λέτε δεν το αμφισβητεί κανείς. Όλοι φαντάζομαι όσοι συζητάμε από όψε, το λέτε. Τουλάχιστον, γι' αυτό λέω, όσοι είμαστε εδώ θέλουμε τη χώρα στο ευρώ, θέλουμε τη χώρα στην Ευρώπη, αλλά το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο το κάνουμε. Επίσης θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα βάρη πρέπει να μοιράζονται και ότι δεν είναι, ας πούμε, λογικό να πληρώνουν μόνο οι κάτοικοι της πόλης και όχι οι κάτοικοι της Υπαίθρου ή κατά δήλωσή τους αγρότες. Αλλά να δούμε αν αυτός ο νόμος είναι ένας δίκαιος νόμος και μοιράζει τα βάρη εκεί όπου ο καθένας αντέχει, όπως λέει το Σύνταγμα. Έχω λοιπόν ένα παράδειγμα απλό. Πώς είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη ο άνεργος πριν τα κοινωνικά κριτήρια στο χαράτσι? Κάνετε λάθος. Δεν κάνω λάθος και τώρα θα σας το πω συγκεκριμένα, όπως σας είπα και συγκεκριμένα πριν για τα ακίνητα. Δεν κάνω λάθος. Γιατί βάζετε ένα όριο στα 7.000 ευρώ, αλλά αυτό το όριο είναι ψεύτικο. Είναι ένα όριο το οποίο έχει μπει απλά για να το λέμε. Γιατί είναι οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για την αντικειμενική αξία, τα τετραγωνικά και ό,τι άλλο έχει ο νόμος τέτοιες, που κανένας δεν θα τύχει αυτής της προνομίας. Γιατί αν είμαι άνεργος και τυχαίνει να έχω αγοράσει ένα σπίτι με δάνειο 200 τετραγωνικά την περίοδο που ήμουνα εργαζόμενος, τότε παρότι είμαι άνεργος και παρότι το έχω και με δάνειο το σπίτι, δεν με εξαιρείται και πρέπει να πληρώσω και χαράτσι. Είναι δίκαιο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, ένα σπίτι 200 τετραγωνικά δεν είναι το μέσο σπίτι ενός πολίτη. Εάν δείτε, το μέσο σπίτι είναι γύρω στα 85-90 τετραγωνικά. Και 60. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δει κάποιος ότι όλοι οι πολίτες ζουν σε, η πλειοψηφία δηλαδή, ζει σε ένα διαμέρισμα το οποίο είναι σε μια τιμή ζώνης η οποία είναι σχετικά φτηνή. Το 85% από εμάς ζούμε στις 4-5 πρώτες φορολογικές τιμή ζώνης και δεν νομίζω να μιλάμε για σπίτια 200 τετραγωνικών. Σας χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα και να σας το κάνω. Έχει πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα. Να σας το κάνω λοιπόν διαφορετικό το παράδειγμα και να σας το κάνω και συγκεκριμένο. Υπήρχε ένας υπάλληλος που δούλευε και αυτός και η γυναίκα του και αγόρασαν ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά στο Μαρούσι. Σήμερα μπορεί να είναι αυτός άνεργος, εκείνοι άνεργοι και οι δύο άνεργοι. Ή έστω ο ένας από τους δύο να δουλεύει με μισθό ο οποίος είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν που έπαιρνε. Όταν τον παίρνει. Δεν εξαιρείται. Θα πληρώσει χαράτσι. Και θα πληρώσει πολλά λεφτά χαράτσι. Είναι δίκαιο λοιπόν αυτό, κύριε Καραβίτη. Και λέω ένα παράδειγμα γιατί το μπορώ να σας πω χιλιάδες. Πώς το συνάγεται? Να σας πω. Πέρσι πλήρωνε 15% περισσότερο και του χρόνου θα πληρώνει μείον 15% και μείον 15%.